Παραδεχτεί και ο Υπουργός γιατί είναι στοιχεία του Υπουργείου. Κοιτάξτε λοιπόν η πρώτη στήλη, τα οίκο που πληρώνουμε σήμερα, η τρέλα, κοιτάξτε, στις 2.000 κιλοβατόρες πληρώνει ένα νοικοκυριό 31,40 ευρώ. Μόλις ξεπεράσει έστω και για μία κιλοβατόρα, τα 31 γίνονται 83 το τρίμηνο, το τετράμηνο, έτσι, δηλαδή 50 ευρώ πάνω το τετράμηνο, 150 πάνω το χρόνο. Φεύγουν από τις τσέπες των νοικοκυριών μόνο για αυτή τη μεγάλη αδικία. Έρχεται η ΡΑΕ, προτείνει αλλαγές. Μπας και μαζευτεί, Γιώργο, η χασούρα. Να το λέμε για να το καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα. Με τις 1.700 στην κάρτα. Την κάρτα, την κάρτα, παιδιά. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι πληρώνει παραπάνω. Ακριβώς. Με το νέο τρόπο υπολογισμού, σου λέει αντί να πληρώνεις 26,69, να πληρώνεις 17,30. Έτσι. Δηλαδή το τετράμινο 9,5 ευρώ λιγότερα. Ακριβώς. Το χρόνο 28 και 20. Ακριβώς. Με τις 1.800 κιλοβατόρες. Βγαίνεις στα 19,5 λιγότερο το χρόνο. Εκεί και πάει λέγοντας. Ναι, εκεί όμως πάνω από τις 2.000 είναι η μεγάλη κλοπή. Προσέξτε. Δεν υπάρχει οικογένεια, έστω και ένας μόνος του να ζει, που δεν καταναλώνει 2.000 κιλοβατόρες. Παράδειγμα, Ντίνο Σιωμόπουλο. Μόνο σου ζει, πόσο καταναλώνει το τετράμινο. Στις 2.200 είμαι εγώ. 2.200. Στις 2.200, Ντίνο μου, εσύ θα έχει, εάν υπολογίζεται σωστά, όφελος 145 ευρώ το χρόνο. Εφόσον είναι κλοπή, ο υπουργός κάνει δεχτή την πρόταση. Είναι κλοπή αυτή, κύριε Υπουργέ, δεν είναι? Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο τιμολογείται η ενέργεια έχει τη μορφή μιας σκάλας, με απότομα σκαλοπάτι αυτό που δείξατε. Αυτό το εντοπίσαμε πέρυσι, διότι λόγω αυξημένης κατανάλωσης υπήρξαν αυξημένα τιμολόγια και ο βασικός παράγοντας, είναι ο βασικός παράγοντας ήταν ότι ακόμα και η οριακή αύξηση 5-10% σε ένα νοικοκυριό άλλαζε τη σκάλα, σκαλοπάτι. Από πέρυσι λοιπόν αυτό το σύστημα, το οποίο είναι πάγιο σύστημα τιμολόγησης, η κυβέρνηση είπε να το αλλάξουμε και να το κάνουμε αντί για τη σκάλα να είναι ομαλό. Αυτή είναι η βασική αλλαγή. Η ΡΑΕ ολοκλήρωσε τη μελέτη τον της Αύγουστο. Τον Αύγουστο, διότι υπενθυμίζω ότι τα χρήματα για την πληρωμή των οίκων, τα οίκων είναι για τα νησιά μας και κυρίως για την Κρήτη. Και για την κοινωνική πολιτική. Συν η κοινωνική πολιτική, το κοινωνικό τιμολόγιο. Είπαμε λοιπόν τον τρόπο τιμολόγησης να τον αλλάξουμε. Ετοίμασε η ΡΑΕ τη δουλειά της. Είναι η σύγκριση που δείξαμε εμείς πριν. Έχει έρθει στο Υπουργείο και θα νομοθετηθεί εντός του επόμενου μήνα. Και δεν είναι μόνο Βασίλη ή τα οίκο. Εντός του επόμενου μήνα, είπατε, κύριε Υπουργέ. Εντός του επόμενου, το επόμενο μήνα αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι είδηση, το γράφουμε. Τον επόμενο μήνα με νομοθετική ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης. Δεν είναι μόνο, Βασίλη, ο τρόπος για τα οίκο. Είναι και για την κατανάλωση του ρεύματος. Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή, αντί να σου πει για τις πρώτες 1.800 κιλοβατόρες, τόσο χρέωση. Άμα ξεπεράσει τις 1.800 κιλοβατόρες, τόσο χρέωση. Ξέρεις τι σου κάνει? Έστω και μία κιλοβατόρα να ξεπεράσεις, πηγαίνει στη μεγάλη κατηγορία. Ενώ και εκεί πρέπει να υπάρχει κλιμακωτή χρέωση. Άρα, Γιώργο, και στο ρεύμα έχουν και εκεί. Έχουμε υπολογίσει για μία κατανάλωση 2.000 κιλοβατόρων την τετραμηνία, 2.500, που σημαίνει στα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά. Το χρόνο επιβάρυνση συνολικά είναι γύρω στα 235 ευρώ. Είναι όχι μεγάλη. Μαζί και τα δύο. Μαζί. Και τα δύο, και τα δύο μαζί. Κοντά στα 300 ευρώ. Κοντά στα 400 ευρώ. Έτσι όπως το άθισε. Ναι. Θα κάνετε και στον τρόπο τη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αλλαγή? Όχι. Η αφορά, ο τρόπος υπολογισμού, τον οίκο. Κοιτάξτε όμως, αυτό είναι παράλογο. Ένα δεδομένο, ο τρόπος τιμολόγησης από εκεί και πέρα είναι της εταιρείας. Του ρεύματος των εταιριών. Ναι, αλλά όμως όταν λέτε εσείς σαν κράτος ότι ο τρόπος που υπολογίζονται τα οίκο και δεν υπολογίζονται κλιματικά, κλιμακωτά, είναι στρεβλός, ληστρικός θα λέγα εγώ, για να είμαστε ειλικρινείς, να υπερβάλλω γιατί δημοσιογράφος είμαι, γιατί να μην σημαίνει το ίδιο πράγμα με τη ΔΕΗ? Δεν το κατάλαβα να μην συμβαίνει το ίδιο πράγμα με τη ΔΕΗ. Έτσι δεν είναι, εσύ, Βασίλη? Υπουργός απάντησε. Εκεί δεν έχετε δυνατότητα παρέμβασης. Ο τρόπος της μολόγησης, όπως βλέπετε, στο ρεύμα, έχει προοδευτικό χαρακτήρα, ο οποίος αλλάζει ανά κατηγορία. Στο ρεύμα υπάρχει μεγαλύτερη αδικία, Υπουργέ, να σας πούμε γιατί. Γιατί μόλις ξεπεράσει μία κιλοβατόρα, δηλαδή ανάψει και κλείσει το φως ουσιαστικά. Το κλιμακωτό. Αυτό σε πάει σε όλο. Κλιμακωτά. Δεν πάει το πρώτο κομμάτι έτσι και το άλλο έτσι. Πάει σε όλο. Δηλαδή αυτό συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η προοδευτικότητα είναι θετικό σημείο. Αυτό να μην το
Διότι αυτοί που κάνουν μεγάλες καταναλώσεις πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα από τα στρώματα που κάνουν μικρές καταναλώσεις. Αλλά πληρώνουν λόγω... και για την πρώτη, το πρώτο κομμάτι της κατανάλωσης που αφορά το χαμηλό μερίδιο, έτσι. Υπενθυμίζω δε ότι... Μη σας πω για το κοινωνικό τιμολόγιο. Αν ξεπεράσουν για μία κιλοβατόρα, ναι. πληρώνουν ακριβά το ρεύμα. Μία κιλοβατόρα. Αλλάζουμε και το κοινωνικό τιμολόγιο φέτος, ο τρόπος υπολογισμού. Θα αλλάξει και αυτός. Και το κοινωνικό τιμολόγιο. Τον επόμενο μήνα και το κοινωνικό τιμολόγιο, λοιπόν. Άρα για τα οίκο και κοινωνικό τιμολόγιο αλλάζει. Το κοινωνικό τιμολόγιο θα αλλάξει. Θα ενισχυθούν πολύ τα φτωχότερα στρώματα, διότι θα τους δώσουμε μεγαλύτερες εκπτώσεις και πέρα από τα εισοδηματικά κριτήρια θα βάλουμε και περιουσιακά. Έτσι θα εντοπιστούν οι φτωχοί. Για να μαζευτούν οι αδικίες. Και θα διορθωθούν οι αδικίες που διαβάζουμε κατά καιρούς. Άρα θα είναι πολύ πιο ενισχυτικό το κοινωνικό τιμολόγιο. Άρα τον επόμενο μήνα αλλάζει τουλάχιστον για τα οίκο. Γιατί... Και τα οίκο και το κοινωνικό τιμολόγιο θα αλλάξουν άμεσα. Και επιτέλους κάποια στιγμή θα πρέπει το κράτος να μην κάνει κοινωνική πολιτική. Πληρώνοντας οι πολίτες, γιατί κάνει κοινωνική πολιτική εις βάρος των πολιτών. Κάποια στιγμή, εφόσον λέτε ότι υπάρχει πλεώνασμα, πάρτε χρήματα από το πλεώνασμα. Γιατί να πάρετε από τους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν να έχετε πλεώνασμα, το οποίο έρχεται από την υπερφορολόγηση, δεν είναι σωστό αυτό? Κάντε λίγη υπομονή και γι' αυτό, κύριε Παπαδόπουλο. Και τα οίκο θα καταργηθούν. Τα οίκο, όπως ξέρετε, τα πληρώνουμε οι υπόλοιποι καταναλωτές υπέρ των νησιών. Γιατί είναι πολλά χρήματα. Τα οίκο είναι 700 εκατομμύρια το χρόνο. Και είναι η ακριβή παραγωγή ενέργειας που έχουν τα νησιά. Τα οίκο θα μειωθούν σταδιακά μόλις αρχίσουν οι διασυνδέσεις των νησιών. Ξεκινήσαν οι Κυκλάδες, οι οποίες τελειώνουν φέτος. Θα ακολουθήσει η δεύτερη ενότητα των Κυκλάδων και μετά είναι οι δύο διασυνδέσεις της Κρήτης, το 20 και το 23. Άρα εμείς προσδοκούμε ότι μετά το 20... Τα οίκο θα είναι περίπου στο μισό από ό,τι είναι σήμερα, από 700 εκατομμύρια θα πάνε στο 350 και μετά το 23 δεν θα υπάρχουν οίκο. Πρακτικά. Να σας πω έναν τρόπο δίκαιο. Θα έχουν καταργηθεί. Άρα αυτά θα αποκλιμακωθούν μέχρι να φτάσουμε σε 5-6 χρόνια να μην υπάρχουν οίκο. Δεν θα μπορούσε. Θα πρέπει να διαχειριστούμε μια κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν εύλογο το ερώτημα, αφού λέτε ότι έχετε πλεώνασμα, να πληρώνει το Υπουργείο Οικονομικών και όχι να βάζετε τον πολίτη που ούτως ή άλλως έχει ένα κάρο πράγματα στο κεφάλι του φορτωμένα. Καλά, φέτος έχει πλεονάσμα. Περίμενα να δούμε τα πλεονάσματα. Κάτσε να τα δούμε. Και κάτι τελευταίο τώρα για τη ΔΕΗ. Διαβάσαμε με έκπληξη, γιατί είναι και έτσι έχει και γέλιο, βγάζει και λίγο γέλιο η ιστορία, ότι αποτελεί μνημονιακή δέσμευση Βασίλης Κουρή να πουλήσει η ΔΕΗ 500.000 πελάτες της σε άλλες εταιρείες, για να μοιραστούν, λέει, και σε άλλες εταιρείες. Αυτή είναι μνημονιακή δέσμευση. Και λέει ο πολίτης. Δεν ισχύει αυτό. Η μνημονιακή δέσμευση είναι να μειωθεί το μερίδιο της ΔΕΗ. Αυτό λέμε. Στη λιανική αγορά. Και πώς θα μειωθεί? Πώς θα μειωθεί? Με βάση τη μνημονιακή δέσμευση, ο μηχανισμός είναι μέσω των ΝΟΜΕ. Δηλαδή η ΔΕΗ παράγει ενέργεια και την πουλάει σε τρίτους. Οι οποίοι πάνε και αγοράζουν ενέργεια από. Μάλιστα, ναι, έτσι γίνεται. Αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός. Εάν δεν πετύχουμε τους στόχους. Το τέλος του 18, τα μερίδια που πρέπει να μειωθεί, πρέπει να έχει και επιπρόσθετα εργαλεία. Η ΔΕΗ σκέφτεται το με δική της ΔΕΗ, πρωτοβουλία ότι αν δεν πετύχω το στόχο μου να δώσω ένα μερίδιο. Φτιάχνει μια λίστα και μπορεί να έχει το όνομά μου μέσα. Στόχο. Θα είναι υποχρεωτικό, δηλαδή ξαφνικά θα πει Βασίλης Κουρής, σε διώχνω. Ή θα κάνει το άλλο. Όχι. Θα πάρει τους καλοπληρωτές. Και εγώ λέει θα έχω κάποιο όφελος. Θα φύγω από τη ΔΕΗ και θα με πάνε στην εταιρεία Ταραταντούμ. Με ρωτάνε. Το μόνο που έχει συμβεί, επειδή υπάρχουν και νομικά θέματα και ουσιαστικά, η ΔΕΗ έχει αποφασίσει και μελετάει το θέμα, αναθέτοντας μια μελέτη η οποία δίνει και τα οικονομικά και τα νομικά που υπονοείται. Αν φύγει κάποιος από τη ΔΕΗ και πάει σε άλλη εταιρεία, πριν τελειώσει η μελέτη, κάποια έκπτωση, θα έχει κάποιο πρόγραμμα υπέρ του? Είναι σε στάδιο μελέτης. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το τελικό πόρισμα. Άρα είναι μια συζήτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε ακόμα. Η νομικά προφανώς πρέπει να διερευνηθεί υπό ποιους όρους μπορεί να συμβεί αυτό. Οικονομικά πρέπει να διερευνηθεί για να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει.
και για τον καταναλωτή αλλά και για τη ΔΕΗ, αν προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο. Πριν ολοκληρωθεί η μελέτη, νομίζω ότι είναι πρόωρο να το συζητήσουμε. Και ούτως ή άλλως, μέχρι το τέλος του έτους, όταν πρέπει να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση, θα αλλάξει το τοπίο στην ενέργεια με τη λογική ότι θα πρέπει να πουληθούν κάποιες λιγνητικές μονάδες. Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, αν είναι και υδροηλεκτρικές, λένε οι δανειστές. Θα δώσετε και τέτοια εργοστάσια, το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο είναι ότι εκ των πραγμάτων με το νομοσχέδιο για την ΔΕΠΑ θα έχουμε και εκεί ένα μεγάλο μερίδιο να πηγαίνει στην ιδιωτική κατανάλωση. Θα αλλάξει. Ωραία, κατηγορηματικά λέω όχι. Εμείς τι θα ωφεληθούμε, σε τίποτα. Θα ωφεληθούμε εμείς οι πολίτες σε τίποτα. Ή γίνεται το μοίρασμα των πελατών. Γιατί με την ενέργεια, για παράδειγμα, ζημιωθήκαμε. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται, γιατί εάν υπάρχει μνημονιακή δέσμευση για το μοίρασμα των πελατών. Εγώ ο πολίτης λέει, και είναι εύλογο το ερώτημα, σε τι θα ωφεληθώ. Λοιπόν, θα πληρώνω βάλουμε, πιο φθηνό ρεύμα. Να το βάλουμε τρία θέματα είναι. Και θα πληρώνουμε και τις ζημίες της ΔΕΗ. Πρώτον, το μεγάλο θέμα είναι, και εκεί θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, ότι είναι μια ευρωπαϊκή επιταγή, δεν έχει σχέση με το μνημόνιο, η ανάγκη αγορά ενέργειας να γίνει ανταγωνιστική. Δεν μπορεί να είναι μια εταιρεία. Τι σημαίνει ανταγωνιστική όμως? Να υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές που θα προσφέρουν ενέργεια στον καταναλωτή. Πιο φθηνό. Προφανώς. Ο ανταγωνισμός. Αυτό, στο... αυτό σημαίνει. Αυτό, αυτό δεν διασφαλίζεται πουθενά. Δεν το λέει κανένας. Γιατί εγώ το δέχομαι αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Όχι, λέω. Ανταγωνιστικότητας. Προφανώς η ενέργεια, αγορά ενέργειας θα ανοίξει στην Ελλάδα. Και θα ανοίξει με διάφορους τρόπους και προβλέπει αυτό. Είναι η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά. Άρα θα υπάρξουν και άλλοι προμηθευτές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εκ των πραγμάτων η ΔΕΗ σήμερα παράγει, υπενθυμίζω, δεν παράγει, παράγει το 50% της ενέργειας. Το 50% το παράγουν ΑΠΕ που είναι ιδιώτες και φυσικό αέριο που επίσης είναι ιδιώτες. Άρα θέλουμε μια αγορά η οποία θα λειτουργήσει λίγο καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θα ήθελα να διευκρινίσω ότι είναι η συζήτηση για το μονοπόλιο στις λιγνίτες που έχει ΔΕΗ. Εκεί είναι οριστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, άρα πρέπει να παραχωρηθεί το 40% των λιγνητικών μονάδων σε τρίτους. Ποιες, κύριε Υπουργέ? Χωρίς υδροηλεκτρικά, τα οποία είναι ρητό ότι δεν θα συμμετέχουν. Ποιες μονάδες? Το λέω γιατί είμαστε στην τελική ευθεία. Πρέπει σε ένα μήνα να καταθέσετε το νομοσχέδιο στη Βουλή. Στην τελική ευθεία είμαστε, δηλαδή θα τις αποκαλύψω αφού συζητάμε. Το αγωνιστικό. Πάντως επιμένουν οι πολίτες και έχουν δίκιο. Λέει, είναι υποδιαπραγμάτευση. Άνοιγμα, επιμένουν οι πολίτες και λένε άνοιγμα στην αγορά ενέργειας. Για να δώσουμε στην ευκαιρία κάποιοι να έχουν ωφέλη, εγώ τι όφελος θα έχω. Θέλω να μου περιγραφεί και έχουν δίκιο. Βέβαια. Τι σημαίνει για μένα, θα έχω φθηνότερο ρεύμα? Θα είναι διαφορετική η τιμολόγηση? Θα είναι διαφορετικός ο τρόπος του διακανονισμού? Γιατί διαφορετικά λέει εμένα, δεν με ενδιαφέρει αν δημιουργηθούν 10 εταιρείες. Εμένα με ενδιαφέρει αν θα πληρώνω πιο φθηνό ρεύμα, γιατί είναι πανάκριβο το ρεύμα. Και αν θα έχω και καλύτερη εξυπηρέτηση. Για παράδειγμα, ξέρετε πόσοι έχουν πληρώσει για νυχτερινό τιμολόγιο και δεν έχουν νυχτερινό τιμολόγιο γιατί δεν έχουν, λέει, τα μηχανήματα? Η απάντηση είναι πολύπλευρη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εφόσον αλλάζει και η ενεργειακή αγορά, αλλά και το ενεργειακό μείγμα με το οποίο παράγουμε ενέργεια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλάζουν μία από τις βασικές αλλαγές, που αυτή είναι η ιδέα της ενεργειακών κοινοτήτων, που αποτελεί μεγάλη τομή. Τι σημαίνει αυτό? Το ότι με τις ενεργειακές κοινότητες δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να παράγουν η ίδια ενέργεια. Δηλαδή, τρία ξενοδοχεία, δύο βιοτεχνίες. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει όμως η συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών, η οποία πληρώνει πανάκριβο ρεύμα. Αφήστε με, ολοκληρώσω και θα δείτε. Με διπλάσιες από την κατανάλωση υποχρεώσεις. ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ, ΕΣΙΕ, ΜΙΕ, ΙΚΟΣ, ΙΚΟ. Καταρχά δεν υπάρχει, δεν πληρώνουμε ακριβό ρεύμα. Να μην το. Πανάκριβο. Το μισθό που παίρνει ο Έλληνας πληρώνει. Για τα υπόλοιπα σας. Με βάση τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δεν πληρώνουμε ακριβό. Για τα υπόλοιπα. Για τις υπόλοιπες χρεώσεις. Με βάση το ρεύμα, την τιμή του ρεύματος. Αφήστε την τιμή του ρεύματος μόνο. Εγώ σας λέω για τα υπόλοιπα. Έτσι. Γιατί άμα για το ρεύμα έχω καταναλώσει 200 και μου έρχεται ο λογαριασμός 450, έτσι, εγώ δεν με νοιάζει αν είναι τα υπόλοιπα ΔΜΕ, ΔΔΕ. Σωστά το λες, ο τελικός λογαριασμός. Και ξέρετε, παίρνεις τη ΔΕΗ, σου λέει πήγαινε στη ΔΔΕ, δεν φταίω εγώ.
Παίρνει τη ΔΔΕ και σου λέει πήγαινε στην ΑΔΜΙΕ. Παίρνει την ΑΔΜΙΕ, σου λέει πήγαινε στην ΑΔΜΙΕ. Και με το ΔΔΕ μαζί και με την ΑΔΜΙΕ δεν είναι ακριβό το ρεύμα σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο. Αυτό σε εννοώ. Σχέση δεν με τον έχει Ευρωπαϊκό Μεσόωρο όμω είναι και μισθή και εμεί έχουμε από του πιο χαμηλού μισθού. Μεγιά σου. Αναλογικά δεν μπορούμε να πληρώσουμε τέτοιο ρεύμα. Άλλο τα 350 που παίρνει ο Έλληνα και άλλο τα 1350 που παίρνει ο Γάλλο. Απλώ λέω ότι δύο πράγματα θα συμβούν. Το ένα είναι το να υπάρχει μια καλύτερη αγορά που να μπορεί να μειωθούν τα τιμολόγια με καλύτερο ανταγωνισμό. Στο χέρι τους είναι. Και το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι να ανοίξουμε τους δρόμους και τις δυνατότητες που υπάρχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομίας μας να στραφεί στην παραγωγή ενέργειας στο ίδιο με ΑΠΕ φυσικά, το οποίο θα δημιουργήσει μια νέα δυναμική στην ελληνική οικονομία. Πάντως ο κόσμος λέει και έχει δίκιο ότι όταν η αγορά ανοίγει, Βασίλης Κουρή, εκείνος ο οποίος δίνει το μήνυμα για να έχει πελατεία είναι ότι πρώτον θα έχεις καλύτερη εξυπηρέτηση, δεύτερον θα έχεις πιο φθηνό τιμολόγιο. Ούτε να πουλήσει ΔΕΗ, ούτε μας επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι, ούτε μας επιβάλλει ο Υπουργός. Το θέμα είναι ανοίγουμε την αγορά ενέργειας και έχουμε προσφορά και ζήτηση. Εδώ δεν το βλέπουμε αυτό. Εδώ βλέπουμε ότι με τους ίδιους όρους η ΔΕΗ δεν ξέρουμε ποιους 500.000 θα διαλέξει και θα τους δώσει. Θα αντέξει η ΔΕΗ. Παρεπιπτόντως και παρένθεση. Και ποιο θα την πληρώσει η ΔΕΗ για να αντέξει. Αυτό λέω. Ούτως και να αντέξει. Έχει 4 χρέη που έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πληρωθούν και τι θα γίνει. Σε κάθε μεταβατική περίοδο. Και η μεταβατική περίοδο είναι σαφής. Γιατί είναι η εταιρεία με τα μεγαλύτερα προβλήματα. Περνάμε από ένα μονοπόλιο της ΔΕΗ που είχε το 99% παραγωγή, ενέργεια, κατανάλωση, προμήθεια κτλ. Σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι διαφορετικό. Η ΔΕΗ θα είναι ο πυλώνας του συστήματος, θα έχει το 50% της εγχώριας αγοράς και στο τέλος της μετάβασης αυτή. Και ταυτόχρονα είμαστε και σε μια μετάβαση όπου φεύγουμε από το λιγνίτη. Μάλιστα. Απομειώνεται ο λιγνίτης και θα έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι μια μεγάλη μετασχηματισμός για την ενέργεια και μαζί με όλα τα άλλα μεγάλα ενεργειακά έργα τα δημοτικά τέλη, θα είναι μια στράτη, άλλη εικόνα σε 5 χρόνια από σήμερα. Όταν αυτή τη μετάβαση είναι... προφανώς υπάρχουν κάποιες αγωνίες. Στο τέλος της ημέρας όμως και τα οίκο και τα μήκο δεν είναι ότι δεν θα εισπράττει οίκο ιδιωτική εταιρεία. Την ίδια τιμολόγηση θα κάνει. Την ίδια τιμολόγηση. Θα έχει κοινωνικό τιμολόγιο η ιδιωτική εταιρεία. Φυσικά και. Μάλιστα. Εννοείται. Πάντως ίδιοι κανόνες για όλους είναι. Πάντως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που διατηρεί τις επιφυλακτικότητάς του και την επιφυλακτικότητά του και περιμένει αυτό που μας είπατε ότι τον επόμενο μήνα τουλάχιστον για τα οίκο θα δει μείωση στο λογαριασμό του. Έτσι. Γιατί θα είναι διαφορετικός ο τρόπος. Εμείς σας προτείνουμε κύριε Υπουργέ να μεσολαβήσετε. Γιατί και σε τελευταία ανάλυση είναι μέτοχος και το κράτος στη ΔΕΗ. Να μεσολαβήσετε ολιστρικός τρόπος υπολογισμού της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ο ίδιος με αυτό που θα νομοθετήσετε για τα οίκο. Εμείς δεν λέμε τίποτα παραπάνω. Όπως για τα οίκο που θα πηγαίνει κλιμακωτά, έτσι και η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό ξέρετε ότι θα έχει ένα αποτέλεσμα. Ένα 500 το χρόνο στα νοικοκυριά. Αντί να δώσετε μέρισμα που λέτε. Κάντε αλλαγή του τρόπου πληρωμής του ηλεκτρικού ρεύματος των πολιτών. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε να πάμε τώρα στην Αμερική. Και Αμερική και έχουμε και για το